Η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει το σύνολο των Δήμων της χώρας δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και για την επαρχία Φαρσάλων, σημείωσε ο Δήμαρχος της περιοχής Άρης Καραχάλιος. Ο κ. Καραχάλιος αναφέρθηκε σε μια σειρά από οικονομικά ζητήματα με τα οποία έχει καθημερινά αντιμέτωπος ο Δήμος, αλλά και το θέμα των οικισμών των Ρωμά λίγο έξω από τα Φάρσαλα. Οι περικοπές δυστυχώς συνεχίζονται. Το 60% ήταν πέρυσι. Έγινε 65% το 2016. Του χρόνου θα είναι και 60% όπως λέχθηκε το τελευταίο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Και αυτό είναι κατάντια κυριολεκτικά. Γιατί οι απαιτήσεις της κοινωνίας είναι αυξημένες και του κόσμου. Οι οποίοι συνάμα αγνοούν την πραγματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε επομίζονται οι δημοτικές αρχές και ιδιαίτερα οι δήμαρχοι ανά την Ελλάδα να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και αρμοδιότητες με διαρκή περιορισμό των πόρων. Αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να διαχειριστούμε τη φτώχεια μας. Γιατί οι πόροι είναι ελάχιστοι. Υπάρχει και μια σειρά από την πολιτεία. Υπάρχει και μια σειρά εσόδων που περιμένουμε που αναφέρεται σε ενίκεια αγροτιμαχίων, τα οποία θα εισπράξουμε εφόσον υπάρχει δυνατότητα των αγροτών να καταβάλουν. Πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά περιμένουμε την δυνατότητα των πολιτών μας στην ανταπόκριση των υποχρεώσεών τους. Αν είναι συνεπείς, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα ευπρόσωπο τεχνικό πρόγραμμα έργων του 2017. Αν είναι ασυνεπείς και εξαιτίας αδυναμίας αντικειμενικής, το τεχνικό πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Μια κοινωνία, μια κοινότητα ιδιαίτερα προβληματική, γιατί πλέον και οι δουλειές αυτών των ανθρώπων έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν ζητήματα επιβίωσης. Πέραν του ότι έχουν και ένα βασικό θέμα στέγασής τους, γιατί εγκλωβίζονται σε έναν οικισμό λιωμένο που παραχωρήθηκε πρώτα 15 ετίας, υποτίθεται προσωρινά για 2 χρόνια, προβλήματα λοιπόν που βγάζουν και είναι κατεπήγοντα, αλλά από την πολιτεία δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόγραμμα.